Οι Σέρβοι δικαστές στο Βόρειο Κωσυφοπαίδιο επέβαλαν σωριδών τις παραιτήσεις τους τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις έναντι της Πρίστινα. Είναι το τελευταίο κύμα παραιτήσεων Σέρβων από κωσοβάρικους θεσμούς που ξεκίνησε από το Σάββατο και συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Οι Σέρβοι κατηγορούν το Κόσοβο ότι δεν συμμορφώνεται με τη Συμφωνία των Βρυξελών του 2013. Εμείς οι Σέρβοι σε επίπεδο διοικητικού προσωπικού, εισαγγελικού και δικαστικού παραιτηθήκαμε και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν με τις υποθέσεις που έχουμε στα γραφεία μας. Μιλώ για τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να επιστρέψω και αφήνω τα υπόλοιπα στους πολιτικούς. Το δικαστικό σώμα ακολούθησε τους δημάρχους το Σάββατο και τους αστυνομικούς την Κυριακή. Η κρίση ανάμεσα σε Σερβία και Κόσοβο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες διαρκώς πολλαπλασιάζεται. Οι Σέρβοι στο Κόσοβο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να δεχθούν κωσοβάρικες πινακίδες οδήγησης. Παρά όλες τις προσπάθειες του βόρειου γείτονά μας να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την απόφαση επαναδήλωσης των οχημάτων με τις παράνομες πινακίδες. Καλώ τους πολίτες της σερβικής μειονότητας να σεβαστούν τον νόμο της δημοκρατίας του Κωσόβου και να μην φοβούνται απειλές και εκβιασμούς από τη Σερβία από εγκληματικές συμμορίες που είναι υπό την άμεση επιρροή του Κρεμλίνου. Σε τέσσερις φάσεις οι κωσοβάρικες αρχές θέλουν να αλλάχθουν οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων από σερβικές σε κωσοβάρικες. Το Βελιγράδι έχει διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να το αποδεχθεί αφού συνιστά έμεση αναγνώριση ως κράτος. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση επί του εδάφους. Υπάρχει ξεκάθαρη υποχρέωση από το Κόσοβο να εγκαταστήσει άμεσα ή να προχωρήσει σε άμεσα βήματα για την εγκαθίδρυση μιας κοινοτικής συνεργασίας. Είναι δεσμευτική υποχρέωση του Κωσόβου. Οι Σέρβοι ζητούν τη δημιουργία μιας κοινότητας στο Κόσοβο με αυτονομία, ένας όρος της συμφωνίας του 2013 που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Οι Βρυξέλλες από την πλευρά τους εκφράζουν φόβους ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και να υπάρξει άλλη μια ανάφλεξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.